πήραν άριστα στον αγώνα κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τις αμυντικές τους ικανότητες. Ο περιορισμός κυρίως του Edwards αλλά και των άλλων παιχτών του δικεφάλου ήταν η αιτία της μεγάλης νίκης του Γυραιού μέσα στο Αλεξάνδριο. Άποψη που εκφράζει και ο τεχνικός της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα. Ο Ηρακλής ήταν βελτιωμένος στην άμυνα εκεί που εναντίον ΠΑΟΚ πρέπει να λειτουργεί πάρα πολύ rebound και βεβαίως γνωρίζαμε τον αντίπαλο πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το σημείο ίσως ήμασταν πιο έτοιμοι και πιο στραμμένοι στην ομάδα. Στον ΠΑΟΚ μετά από το αρχικό σοκ επικράτησε ηρεμία με τον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ, Απόστολο Αλεξόπουλο, να δηλώνει ότι δεν θα πάρει ενθερμό αποφάσεις. Ωστόσο, οι αποδοκιμασίες στο Αλεξάνδριο ήταν έντονες, με τον Bill Edward να βρίσκεται στο στόχαστρο των οπαδών, οι οποίοι ζητούν την αντικατάστασή του με ένα παλιό γνώριμο. Ποιος είναι αυτός? Μα φυσικά ο Walter Berry. Ο προπονητής του Ηρακλή τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει την αγωνιστική του ταυτότητα, αφού διαθέτει πολύ καλούς και έμπειρους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλούς παίκτες και ο ρόστερ της ομάδας είναι όλο ονόματα με εμπειρία, αλλά ακόμη δεν έχουν γίνει ομάδα. Τηλεφωνική σύνδεση τώρα με ένα από τους πρωταγωνιστές του χθεσινού αγώνα του Ολυμπιακού με τη ΣΑΚ, δηλαδή, τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Συγχαρητήρια, Μιχάλη, καλημέρα. Καλημέρα. Το μυστικό της επιτυχίας. Είσαστε το outsider, κανείς δεν περίμενε ότι θα νικήσετε μέσα στο σεφ και τελικά επικρατήσατε άνετα κιόλας. Κανείς εκτός από εμάς. Ναι. Και είχαμε προετοιμαστεί καλά για αυτό το παιχνίδι. Και μην ξεχνάμε, Μιχάλη, και τον τραυματισμό του Ιάκωβου Τσακαλίδη, έτσι. Ναι, ναι. Μεγάλο πλήγμα για την ομάδα. Μας έτυχε τελευταία στιγμή ο τραυματισμός του Ιάκωβου. Ήταν οι συνεχείς αναβολές, ο σεισμός που είχε γίνει στις περιοχές που μένουν εμείς εδώ πέρα κοντά μας και επηρεάσει όλους αρνητικά. Αλλά καταφέραμε και βρήκαμε να σου πω το φυσικό σθένος και κερδίσαμε το παιχνίδι. Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Μιχάλη, πώς είδες τον Ολυμπιακό? Ήταν υποτονικός, δεν είχε βρει το ρυθμό του. Οι ξένοι δεν είχαν καλή συνεργασία. Όλα αυτά βέβαια είναι στην αρχή του πρωταθλήματος. Πιστεύεις ότι θα βελτιωθεί? Κοίτα, ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή ομάδα. Νομίζω το μόνο που του λείπει είναι να φτιάξει μια καλή ομοιογένεια μεταξύ τους. Αλλά από εκεί και πέρα το γεγονός ότι ήταν εκτός ρυθμού όλοι οι παίκτες του σχεδόν ήταν αποτέλεσμα της δικιάς μας άμυνας. Πότε παίζαμε άτομα, πότε παίζαμε ζώνη, τους είχαμε μπερδέψει ολιστικά, δεν ξέραν τι να παίζουν. Αυτό νομίζω ο Μιχάλη ήταν το κλειδί για την επιτυχία της ΑΕΚ. Ναι, η άμυνα ζώνης. Με τον τραυματισμό που άλλαζε βέβαια σε κάθε επίθεση άμυνα, έτσι. Ναι, με τον τραυματισμό του Ιάκωβου έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλχημίες για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε πολύ ψηλούς παίκτες, πολύ πιο εμπειρούς από τους δικούς μας και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Μάλιστα. Πάντως, Μιχάλη, η ομάδα σας στην αρχή είχε αφισβητηθεί, έτσι δεν είναι? Δεν υπήρχε η πολύ μεγάλη μεταγραφή ξένου παίχτη. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς στηρίζεται κυρίως σε νέα παιδιά όπως εσύ, ο Χατζής, ο Ντικούδης και πολλοί, και κυρίως οι φίλαθλοι της ομάδας, αφισβήτησαν την αξία της. Τώρα, μετά από αυτό το αποτέλεσμα, μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη, τι έχεις να πεις? Και τι έχεις να πεις κυρίως στους φιλάθλους της ΑΕΚ? Κοίτα, η ομάδα, εμείς που δουλεύαμε στην ομάδα και στην προετοιμασία, βλέπουμε ότι κάνουμε κάτι πολύ καλό. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε το μεγάλο το όνομα το που έχει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, αλλά έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο. Και νομίζω ότι αυτό μετράει στη τελική ανάλυση, γιατί το παιχνίδι δεν κερδίζει ένας παίχτης. Εντάξει, να έχεις ένα πολύ καλό παίχτη σαν προσωπικότητα είναι πολύ καλό, αλλά από εκεί πέρα, άμα η ομάδα είναι δεμένη μεταξύ της, όλοι παίζουν για όλους, είναι εξίσου καλό. Nice. Τώρα για τους φιλάθλους, αποδείξαμε ότι αξίζουμε κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που νομίζανε οι ίδιοι στην αρχή της περίοδου. Και το μόνο που τους ζητάω εγώ είναι να έρθουν και να μας βοηθήσουν. Τα φετινά όνειρα της ΑΕΚ και τα προσωπικά σου? Κοίτα, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μιλάμε ότι θα πάρουμε το Κύπρο, το Ποδάσμα και το Σαπόρτα, εντάξει. Η ομάδα να πάει καλά, σίγουρα να πάει καλύτερα από ό,τι πήγε πέρσι, γιατί πέρσι ήταν μια τραγική χρονιά. Και τα δικά μου τα όνειρα, οι δικές μου φιλοδοξίες είναι να βελτιωθώ όσο μπορώ περισσότερο ακόμα και να βοηθάω ακόμα περισσότερο την ομάδα μου. Μιχάλη, σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλλάζουμε χώρο, πάμε στο ποδόσφαιρο. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Δημήτρη Ελευθερόπουλου στον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ για την πρώτη αγωνιστική του Champions League. Χθες ο παίχτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, ενώ πήρε κανονικά μέρος στην απογευματινή προπόνηση της ομάδας. Η αγωνία στον Ολυμπιακό για την συμμετοχή ή όχι του Δημήτρη Ελευθερόπουλου στον πρώτο αγώνα των ομίλων του Champions League με αντίπαλο την Real, που θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, παραμένει. Παρότι το πρίξιμο στο γόνατο του διεθνή τερματοφύλακα υποχώρησε με την ενεσοθεραπεία που υποβάλλεται από τον γιατρό της ομάδας, κύριο Χρήστο Δάρα. Ο υψηλός όμως τερματοφύλακας, που πέρυσι αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος του Champions League στη φάση των ομίλων, συμμετείχε κανονικά στο οικογενειακό διπλό στην χθεσινοβραδινή προπόνηση της εγκαταστάσης του Ρέντι, αλλά ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, οι οποίες αναμένεται από το ιατρικό τύπο
team της ομάδας να ξεπεραστούν οριστικά μετά και την σημερινή απογευματινή προπόνηση των πρωταθλητών στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ελευθερόπουλος πάντως εκφράζει την αισιοδοξία του ότι θα είναι παρόν στο μεγάλο ραντεβού με τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την αγωνιστική κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες του μία μόλις ημέρα πριν τον αγώνα με τη Ρεάλ, η οποία δεν τον εντυπωσίασε στον αγώνα του Ισπανικού Πρωταθλήματος με την Athletic Bilbao. Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να σεβαστεί την Ρεάλ, αλλά να μην την φοβηθεί. Την περσινή πετυχημένη συνταγή με το παιχνίδι των αντεπιθέσεων είναι αποφασισμένος να ακολουθήσει ο Ντούσκο. Οι οδηγίες προς τους παίκτες είναι σαφείς, σίγουρες εναλλαγές της μπάλας και γρήγορη ανάπτυξη του παιχνιδιού, ώστε να μην έχουν πολλά περιθώρια αντίδρασης οι αντίπαλοι αμυντικοί. Πριν από περίπου 2 χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε μια τραυματική εμπειρία στο στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου, όπου γνώρισε την ήττα από την Ρεάλ με 5-1. Ήταν τα πρώτα βήματα των Ερυθρολεύκων στο Champions League και σίγουρα υπήρχε ένα μικρό ελαφρυντικό. Η ισπανική ομάδα πάντως στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν πέτυχε γκολ. Η Βασίλισσα της Ευρώπης ελάχιστα πλέον θυμίζει το συγκρότημα που είχε αντιμετωπίσει η ομάδα του Πειραιά προδιετίας και είχε κατακτήσει το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Η Ρεάλ, που το όνομά της είναι συνώνυμο με τους τίτλους, τις επιτυχίες και τη λάμψη που εκπέμπουν τα δεκάδες τρόπαιά της, δεν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση την περίοδο που διανύουμε. Ομάδα αστέρων αλλά και προβλημάτων, καθώς το άσχημο κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια έχει δημιουργήσει ρήξη στις σχέσεις των παικτών του Τζον Τόσακ. Η αποστολή της ισπανικής ομάδας έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα, συνοδευόμενη από τον πρόεδρό της Λορέντζο Σανς. Ο άνθρωπος που αποφάσισε να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη για να δημιουργήσει την ομάδα που θα γεμίσει και πάλι τρόπαια τον Μπερναμπέου, τόνισε ότι η ομάδα του δεν θα επηρεαστεί από την καυτή ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό Στάδιο και βέβαια από το σεισμό που έχει πλήξει το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο προπονητής της Ρεάλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ζέντορ, ο οποίος είναι τραυματισμένος αλλά και παραγωνισμένος από την εντεκάδα της ομάδας του Τζον Τόσακ. Αντίθετα, ο Μπόντο Ίλγνερ και ο Μπάλιτς βρίσκονται στην αποστολή της Βασίλισσας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Πίχα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Παντελή, κυρίες και κύριοι. Μια μέρα έχει μείνει για το μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Τα τελευταία είναι. Ακριβώς, Παντελή, ο Ολυμπιακός. Πάντως τους είδα πολύ άνετους τους παίκτες της Ρεάλ και τον προπονητή. Πολύ αισιόδοξους. Οι παίκτες της Ρεάλ και οποιασδήποτε ομάδας που έρχονται στην Ελλάδα έχουν αυτό το στυλ, είτε είναι προπονητής είτε είναι ποδοσφαιριστές. Ακόμα και ο πρόεδρος της Ρεάλ, ο οποίος ήρθε και ήταν ο μοναδικός που έκανε δηλώσεις μαζί με τον Ρεδόντο, τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην ισπανική ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως, στον Ολυμπιακό, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς βλέπει τον Ελευθερόπουλο να είναι σε καλή κατάσταση και τον υπολογίζει για αύριο το βράδυ. Βέβαια, στην απογευματινή προπόνηση, η οποία θα διεξαχθεί στις 5 ώρα το απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα είναι η τελευταία. Εκεί ο Ντούσαν Μπάγεβιτς θα δει όλους τους παίκτες σε ποια κατάσταση βρίσκονται και βέβαια θα δει και τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο αν θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Ευχαριστώ πολύ. Βαγγέλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην ΑΕΚ. Μετά τον Μιχάλη Καψή και ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης αποκλείστηκε από την αποστολή της Ένωσης που αναχωρεί αύριο για τη Γεωργία. Ο διεθνής άσος υπέστη θλάση του Μοιραίους κατά τη διάρκεια του φελικού παιχνιδιού με τον Πανιόνιο και τέθηκε εκτός μάχης 2 ημέρες πριν από το σημαντικό αγώνα της ομάδας του με την Τορπέντο. Ήταν απόν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Στοκχόλμη. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και ο Μιχάλης Καψής θα απουσιάσει και από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Τορπέντο στο Κουταΐσι για τον πρώτο γύρο του κυπέλλου UEFA. Ο αμυντικός της Ένωσης στο φιλικό με τον Πανιόνιο και τη φάση του γκολ από τον Πάντιτς αισθάνθηκε ενοχλή στο τετρακέφαλο αλλά δεν έδωσε σημασία. Λίγο αργότερα σε ένα σπριντ τον χτύπησε η ατυχία. Ίδιος τραυματισμός στο ίδιο σημείο και άγνωστο το πότε θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση. Εκτός αποστολής στα παιχνίδια με Τορπέντο και ΠΑΟΚ, ενώ το ιατρικό επιτελείο θα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να είναι έτοιμος στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δεν θα είναι ο μόνος πάντως που δεν θα ταξιδέψει στην Γεωργία. Ο Λιούπισα του Μπάκοβιτς δεν θα έχει την Πέμπτη στη διάθεσή του ούτε του Σωτήρη Κωνσταντινίδη, που υπέστη θυλάση στους Οπίσιους Μοιραίους και θα ακολουθήσει θεραπεία προκειμένου να προλάβει τον αγώνα της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Θέμα απουσίας του Ηλία Ματζίδη από το Κουταΐσι δεν υπάρχει. Ο διεθνής τερματοφύλακας της ΑΕΚ αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού στο γαστροκνήμιο, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα για προληπτικούς λόγους. Ωστόσο, θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για την πόλη της Γεωργίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον βοηθό του κυρίου του Μπάκοβιτς, τον κύριο Ανδρέα Σταματιάδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχετε έρθει πριν από λίγο, ήρθατε πριν από λίγο από την Τυφλίδα, παρακολουθείτε τον αγώνα της Τορπέντο εκεί. Θέλω να μου πείτε τις εντυπώσεις σας. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Άλλωστε η θέση που κατέχει μετά από τις 4 αγωνιστικές στη βαθμολογία είναι πρώτη. Έχει κάνει 3 νίκες και μια ισοπαλία. Εχθές ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Εχθές το αποτέλεσμα είναι 3-1.
στο γήπεδο της έπαιζε. Την ισοπαλία 2-2 στο γήπεδο και έχει κάνει και δύο νίκες εκτός έδρας. Φέρεται σαν η ανερχόμενη δύναμη του Γεωργιανού ποδοσφαίρου. Είναι αρκετά καλή ομάδα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Το γήπεδο σε τι κατάσταση βρίσκεται, είναι καυτή η έδρα της Τορπέντο? Όχι, από ό,τι παρατήρησα, στα παιχνίδια πρωταθλήματος δεν πάει πολλής κόσμος. Είχε γύρω στους 1.200 φιλάθλους. Ναι. Είναι ήρεμη, κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα έδρας. Τι... Από ό,τι μου είπαν όμως, ότι στα μεγάλα αυτά παιχνίδια γεμίζει το γήπεδο, θα έχει τουλάχιστον 10.000 κόσμο. Κύριε Σταματιάδη, τι πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι και τι φοβάται ο Λιούμπισσα Τουβάκοβιτς? Υπάρχουν κάποιοι παίχτες συγκεκριμένοι που μπορούν να κάνουν τη ζημιά? Σίγουρα υπάρχουν παίχτες συγκεκριμένοι που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Δεν έχω ενημερώσει ακόμα τον κύριο Κουβάκοβιτς. Θα τα πούμε το απόγευμα στο γήπεδο και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Η ομάδα της ΑΕΚ σε τι κατάσταση βρίσκεται? Μην ξεχνάμε ότι υπήρχε ακόμη ένα πλήγμα του Σωτήρη Κωνσταντινίδη. Το ξέρω, ναι, και τα πλήγματα έχουν αρχίσει από την αρχή της περίοδου. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματιάδη. Ραντεβού την Πέμπτη στις 3 ώρα, ζωντανή μετάδοση του Sky. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία των Πρασίνων εν ώψη του αγώνα με την Γκόριτσα για το κύπελο UEFA. Μίγκλαν και Μπασινάς γυμνάστηκαν χωρίς να νιώσουν ενοχλήσεις και δώσουν κανονικά το παρόν στο πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του Παναθηναϊκού. Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει ο Νόβα Γκόριτσα, αντίπαλος του Παναθηναϊκού, στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA. Η κακή πορεία της σλοβενικής ομάδας στο πρωτάθλημα ανάγκασε τους διοικούντες να απολύσουν τον προπονητή Νέντα Βερλάσεβιτς, ο οποίος οσύθιστε πλήρωσε το τίμημα των άσχημων εμφανίσεων. Αντικαταστάτης του, ο Βόσνιος Ίντινος Μάνοβιτς, που φιλοδοξεί να αλλάξει μέσα σε τρεις μέρες το αγωνιστικό πρόσωπο της νέας του ομάδας και να κάνει την έκπληξη, όπως ο ίδιος δήλωσε, κόντρα στους πράσινους. Μια τέτοια αλλαγή συνήθως επηρεάζει θετικά τους ποδοσφαιριστές, αυτό όμως καθόλου δεν ανησυχεί τον Γιάννη Κυράστα. 47χρονος τεχνικός προετοιμάζει τους παίκτες για αυτή την αναμέτρηση, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση πως δεν πρέπει να αποτιμήσουν την περσινή δευτερολεπτήρια της Σλοβενίας. Ο Έρικ Μίγκλαν προπονήθηκε κανονικά χθες και θα δώσει το παρόν στην 11η, θα παραταχθεί την 5η απόγευμα στο Sporty Park. Να δούμε τώρα και τα τελευταία νέα από τον Άρη, τον ΠΑΟ και τον Ιωνικό. Έτοιμοι. Με ένα στόμα, οι δύο εκπρόσωποι της Θεσσαλονίκης στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα δηλώνουν το βαθμό ετοιμότητάς τους 2-24 ώρα πριν από τις δοκιμασίες της Πέμπτης. Πάθος και τρομερή διάθεση. Όσο πλησιάζουν τα μεγάλα ραντεβού τους, τόσο η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί αύριο το πρωί για τη Γεωργία. Στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο υπάρχει πίστη για το θετικό αποτέλεσμα την ίδια στιγμή που ο Σαράφης, που είδε τη Λοκομοτήβ Τυφλίδας, μιλάει για υπολογίσιμη ομάδα. Προσθέτει όμως ότι αν ο ΠΑΟΚ παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί, τότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Ο Χαν μίλησε με τους παίκτες και όλοι δηλώνουν έτοιμοι να φανούν συναντήσεις την ώρα της έναρξης των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Το μόνο πρόβλημα για τον Ολλανδό τεχνικό είναι η απουσία του τραυματία Παντελή Κωνσταντινίδη. Και στον Άρη ανεβαίνει ο πυρετός. Ο Πέτκοβιτς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και κάνει τα τελικά του σχέδια για την 11η. Την ίδια στιγμή, τα εισιτήρια για το παιχνίδι της Πέμπτης εξαφανίζονται με γρήγορο ρυθμό και ήδη από τα 20.800 που έχουν εκδοθεί έχουν διατεθεί παραπάνω από τα μισά. Έτοιμο και το Χαριλάου. Οι εργασίες των τελευταίων δύο μηνών έλαβαν τέλος και το ανακαινισμένο γήπεδο είναι έτοιμο να φιλοξενεί τον αγώνα του Άρη με τη Σερβέτ. Η ελβετική αποστολή αναμένεται σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ιωνικός και ΝΑΤ δεν θα προπονηθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο, όμως θα είναι πιστοί στο εκεί ραντεβού τους το βράδυ της Πέμπτης. Οι Γάλλοι έρχονται το μεσημέρι στην Αθήνα χωρίς φιλάθλους, αλλά αισιόδοξοι ότι θα πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Αισιόδοξη υπάρχει και στο στρατόπεδο της ελληνικής ομάδας, όχι όμως και ετοιμότητα. Μπρούστερ και Νταρακλίτσας δεν έδειξαν απόλυτα έτοιμοι στο φιλικό με τον Ολυμπιακό και είναι αμφίβολο αν θα τους χρησιμοποιήσει ο Κώστας Πολυχρονίου στην αρχική ενδεκάδα. Τα τελευταία είναι από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Θα μας τα δώσει αμέσως τώρα ο Γιάννης ο Πάγκος. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Είναι λογικό ΠΑΟΚ και Άρης να κινούνται σε ευρωπαϊκή τροχιά, να κινούνται εν ώψη των αγώνων της Πέμπτης. Τα πρώτα ευρωπαϊκά τεστ για φέτος. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, Γιάννη? Προβλήματα όχι. Για το ΠΑΟΚ είναι ο τραυματίας Παντελής Κωνσταντίνης. Στον Άρη δεν υπάρχει τραυματίας. Ο Πέτκοβιτς βγάλει και την αποστολή 21 άτομα. Θα αποσυρθεί σήμερα το βράδυ στο ξενοδοχείο και από αυτήν την αποστολή θα κοπούν τρεις. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο θέμα του Άρη είναι κάποιο πρόβλημα που υπάρχει με 4.000 πλαστικά καθίσματα. Τι έγινε με αυτά τα καθίσματα? Αυτά ήταν η τελευταία φουρνιά, να το πούμε έτσι, που ερχόταν από την Ιταλία. Η Ιταλική είναι η εταιρεία που τα ετοιμάζει για να τοποθετηθούν στις θύρες 5 και 6 του Χαριλάου, εκεί που υπάρχει η μοναδική εκκρεμότητα μέχρι στιγμής στα καθίσματα της Κερκίδης. Η Ιταλία κάποτε μετέφερε τράκαρες στη Βερόνα και τώρα υπάρχει αμφιβολία για το αν θα προλάβουν να είναι εδώ. Η UEFA δεν επιτρέπει να γίνει το μάτς, αν δεν, όχι το μάτς, να ανοίξουν οι κερκίδες
οι συγκεκριμένες αν δεν είναι πλήρες. Τι θέλουμε να πούμε αυτό. Δεν υπάρχει κίνδυνος αναβολής του αγώνα. Αν τελικά τα καθήκοντα δεν προλάβουν να έρθουν, από την Ιταλική εταιρεία παρένθεση είπαν στον Άρη ότι θα τα έχουν εδώ τελικά στην Τετάρτη το βράδυ. Αλλά η UEFA αν δεν έχει καθίσματα όλη η κερκίδα δεν επιτρέπει την χρήση αυτής της κερκίδας. Πάντως επί του παρόντος εκφράζεται η αισιοδοξία ότι τα καθίσματα είναι εδώ την Τετάρτη το βράδυ. Θα δουλέψει στα συνεργεία τη νύχτα ώστε να είναι όλα έτοιμα την Πέμπτη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη τον Μπάγκο. Υπενθυμίζουμε τις ζωντανές μεταδόσεις της τηλεόρασης του Sky την Πέμπτη στις 3 Τορπέντο ΑΕΚ και στις 5 Γκόριτσα Παναθηναϊκός. Αλλάζουμε χώρο, πάμε στο διεθνή. Ανοίγει απόψε η αυλαία του Champions League με ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Στο Αρτέμιο Φράγκη η Φιωρεντίνα υποδέχεται την Άρσεναλ, ενώ στο άλλο σημαντικότερο παιχνίδι της σημερινής ημέρας η Λεβερκούζεν αντιμετωπίζει τη Λάτσιο. Με 8 αναμετρήσεις για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League ξεκινά σήμερα το ποδοσφαιρικό γαϊτανάκι της σπουδαιότερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Γερμανοϊταλική μάχη περιλαμβάνει ο πρώτος όμιλος, όπου η Λεβερκούζεν υποδέχεται την κυπελούχο Ευρώπης Λάτσιο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Δυναμό Κιέβου του Βαλερί Λομπανόφσκι, χωρίς τον Αντρέι Σεφτσένκο, που το καλοκαίρι έκανε το άλμα της καριέρας του μετακομίζοντας την πρωταθλήτρια Ιταλίας Μίλαν, ξεκινά τις υποχρεώσεις της κόντρα στη Σλοβένικη Μάριμπορ. Στο Αρτέμιο Φράγκη της Φλωρεντίας διεξάγεται η σπουδαιότερη αναμέτρηση της βραδιάς, με τους Γιόλα να υποδέχονται την αίτητη στους 5 τελευταίους αγώνες της επιτιταλικού εδάφους Arsenal, η οποία θα έχει στη σύνδεσή της και τον Ντένις Μπέρκαμπ, που λόγω της φοβίας του να ταξιδέψει με αεροπλάνο έφτασε οδικό στην Ιταλική πόλη. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η έκπληξη του τρίτου προγραμματικού γύρου ΑΕΚ Σόλνα φιλοξενεί την αποφασισμένη να σβήσει τις άσχημες αναμνήσεις των δύο τελευταίων χρόνων στο θεσμό Μπαρτσελόνα. Η δεύτερη μετά την Πόρτο εκπρόσωπος της Πορτογαλίας, τη διοργάνωση Μποαβίστα, φιλοξενεί τη Ρόζενμπορκ, ενώ στο άλλο παιχνίδι του τρίτου ομίλου, η πρωταθλήτρια Ολλανδίας Φέγενορντ αντιμετωπίζει την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η κάτοχος του τροπέου Manchester United αγωνίζεται στο Old Trafford με την Κροάσια του Ζάγκρεπ και η Μαρσέγγι υποδέχεται την Αυστριακή Στουτγκραντ στους αγώνες του τέταρτου ομίλου που κλείνουν το πρόγραμμα της πρώτης μέρας στη σπουδαιότερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. 5 αναμετρήσεις ανοίγουν σήμερα την αυλαία του πρώτου γύρου στο αναβαθμισμένο κύπελο UEFA. Στην πόλη Χέρενβεν της Ολλανδίας θα δώσει τον εντός έδρας αγώνα της κόντρα στη Λίντς η Παρτιζάν Βελιγραδίου. Η ομάδα της Γιουγκοσλαβίας είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να παίξει τον εν λόγω αγώνα στην Αθήνα, πρόταση που όμως απορρίφθηκε. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η γερμανική Wolfsburg υποδέχεται την Ουγγρική Ντέμπρεσεν, ο Ερυθρός Αστέρας στη γαλλική Μονπελιέ, η Στάμπεκ παίζει στη Νορβηγία με την Deportivo La Coruña, ενώ στο Βουκουρέστι η Στεάουα φιλοξενεί την Αυστριακή Lask Linz. Πάμε και στα τελευταία νέα από το καμπιονάτο. Ο Γρηγόρης Γεωργάτος και ο Πάουλος Σόουζα ήταν οι κορυφαίοι παίκτες της Ίντερ στο χθεσινό βραδινό 0-0 εκτός έδρας με τη Ρώμα. Η αξιολόγηση ανήκει στον πλέον αρμόδιο άνθρωπο να κρίνει την απόδοση των παικτών της μιλανέζικης ομάδας. Τον τεχνικό της Μαρσέλο Λίπη, ο οποίος τόνισε μετά το ματς ότι ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής του άρεσε τούτη τη φορά και στα αμυντικά του καθήκοντα. Μάλιστα, τόνισε ότι συχνά ο Γεωργάτος ήταν ο τέταρτος αμυντικός στην αριστερή πλευρά της ομάδας. Ο μεγάλος Ιταλός τεχνικός θέλησε επίσης να δικαιολογήσει τη μετριότατη απόδοση του Ρονάλντο, λέγοντας ότι έχει προπονηθεί πολύ λίγο με την ομάδα και για τον λόγο αυτό λογικό ήταν να μην πάει καλά, προερχόμενος μάλιστα από ένα κουραστικό ταξίδι λόγω των υποχρεώσεών του με την Εθνική Βραζιλίας. Από την πλευρά του, ο ρεπόρτερ της περίφημης αθλητικής εφημερίδας του Μιλάνου, Gazzetta dello Sport, βαθμολογεί τον Γεωργάτο με 6 και γράφει επίσης ότι αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο εντυπωσιακός όσο στο μάτς με τη Βερόνα, αλλά μπροστά του είχε το μεγάλο Καφού. 14 μήνες μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου και τη στέψη της γηπεδούχου Γαλλίας σε παγκόσμια πρωταθλήτρια, τα ερωτηματικά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε ο Ρονάλντο στο μεγάλο τελικό και μετά από αυτόν μένουν αναπάντητα ακόμα και σήμερα. Την ανησυχία του για την υπόθεση μυστήριο που μονοπόλησε το ενδιαφέρον του κόσμου επί μήνες, εξέφρασε σε τηλεοπτική εκπομπή ο προπονητής της Πεσκάρας, Γιωβάνι Γκαλεόνε, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί η αλήθεια που θα δώσει τέλος στον ποδοσφαιρικό γρίφο της χρονιάς που πέρασε. Η Επιτροπή Αντιντόπινγκ της Ιταλίας αθώωσε τον ποδοσφαιριστή της Ουντινέζε Τόμας Λουκατέλη, του οποίου το πρώτο δείγμα είχε βρεθεί θετικό μετά τον αγώνα μπαράζ στις 31 Μαΐου μεταξύ Ουντινέζε Γιουβέντους. Όπως αποδείχθηκε, η ουσία λιδοκαίνη, η οποία βρέθηκε στον οργανισμό του Λουκατέλη, υπήρχε σε φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούσε για θεραπευτικούς λόγους. Έντονη διαμάχη που καταλήγει στα δικαστήρια έχει ο παίκτης της Περούτζη Αλεσάντρο Καλόρι με τους εκπροσώπους του τύπου στην Ιταλία. Ο Καλόρι κατέθεσε μήνυση κατά των επικεφαλής των εφημερίδων που άφησαν να εννοηθεί ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έστειλε ανώνυμη επιστολή στο περιοδικό Φαμίλια Κριστιάνα στις 21 Αυγούστου, στην οποία έκανε λόγο για απόπειρα δωροδοκίας του από παράγοντες κάποιου συλλόγου. Με τον αγώνα Λέτσε Γιουβέντους που θα διεξαχθεί στις 4 το μεσημέρι του Σαββάτου στις 25 Σεπτεμβρίου, ανοίγει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής του καμπιονάτο. Ο δεύτερος αγώνας της ημέρας θα είναι αυτός μεταξύ της πρωταθλήτριας Μίλαν με την Μπολόνια στο Σαν Σίρο, που θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής θα γίνουν την Κυριακή, 26 του μήνα.